Μετά από αρκετούς μήνες αναμονής, εκλέγεται αύριο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΘ Πάτρας, αφού το μεσημέρι συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού. Η φετινή διαδικασία χαρακτηρίστηκε από την πολύ μεγάλη συμμετοχή που εκδηλώθηκε για την ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του ΔΠΘ, αφού 29 πολύ σημαντικοί άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού δήλωσαν συμμετοχή. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη στις 3 παρατέταρτο, συνεδριάζει εδώ, στο Μπάρι, το Διοικητικό Συμβούλιο και θα πάρθει η τελική απόφαση, η οριστική απόφαση για το νέο καλλιτεχνικό διευθυντή. Να αναφέρουμε πως ο πολύ μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων δείχνει το κύρος του θεατρικού φορέα, αφού αρκετά βαριά ονόματα του θεάτρου και της μουσικής φιγουράρουν στη λίστα. Δεν υπάρχει ούτε λίστα, ούτε τελική πεντάδα. Όλοι κρίνονται ισότιμα. Κρατήσαμε μια διαδικασία πολύ ανοιχτή, πολύ δημοκρατική. Είχαμε στο γραφείο ελεγχόμενα εκθέσει τους φακέλους για να μπορούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με παρουσία δικιά μου κάθε μέρα να έρχονται να διαβάζουν τους φακέλους. Μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα είναι ο Νίκος Διαμαντής που έχει διατελέσει στο παρελθόν και διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και ο οποίος είναι σίγουρα μέσα στα πρόσωπα αυτά έχοντας μια σημαντική εμπειρία από πίσω του. Στα φαβορί είναι επίσης ο ηθοποιός Φίλιππος Σοφιανός που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον ΔΠΘ Πάτρας και έχει μια μεγάλη διαδρομή στο χώρο του θεάτρου αλλά και της τηλεόρασης, καθώς και ο Γεράσιμος Γιανατάς που και αυτός έχει μια σημαντική πορεία ως ηθοποιός αλλά και άλλοι υποψήφοι όπως ο Σπύρος Κουβαράς, ο Λευτέρης Πλασκοβίτης και ο Γιώργος Ρούφας, καθώς και άλλοι. Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής θα αναλάβει τα καθήκοντά του από την 1η Ιουλίου.